Καλημερίζω τον υγειονολόγο, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη από την Περιφέρεια, όπως επίσης καλωσορίζω και τον Γενικό Γιατρό κύριο Νίκολα Θουράκη. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από τον 984. Καλημέρα σας κύριε Βελγεράκη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Για αυτές τις πρώτες τις κουβέντες, φαίνεται, για να ξεκινήσω από εσάς κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και ακούσατε τον πρόλογό μου, ότι εδώ θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες μπροστά μας και με το πρώτο κουδούνι για να τηρηθούν αυτά τα οποία λέει το Υπουργείο. Εσείς τι διαπιστώνετε και τι κάνετε από τη δική σας την πλευρά σαν αρμόδια Διεύθυνση Υγείας? Κοιτάξτε, είναι μια κύκλος που εκδίδεται κάθε χρόνο, αυτή μαζί με τον Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οπότε εμείς ως υπηρεσία και πριν ακόμα την έλευσή της προετοιμαζόμασταν για τους ελέγχους στα σχολεία. Αν μιλούσαμε για εποχές πριν την COVID, επικεντρωνόμασταν στα κηλικεία, στις αίθουσες διδασκαλίας. Τώρα όμως συνεχίζουμε να είμαστε σε τροχιά της πανδημίας, δεν έχει ακόμα λήξει, οπότε θα γίνουν και έλεγχοι σε σχέση με τη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής στα σχολεία, την καθαριότητα που πολύ σωστά αναφέρουν και οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών, δυστυχώς παραμένει ένα αγκάθι και συνεχίζουν να γίνονται υπερβολικά και λάθος πράγματα σε σχέση με αυτό. Εμείς με το προσωπικό που ή να μην γίνονται αν δεν υπάρχει το προσωπικό. Κοιτάξτε, διαφαίνεται, εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, να θυμίσω, το γνωρίζετε πολύ καλά για τους ακροατές, ότι από το 2018 ξεκινήσαμε δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα στο σχολικό περιβάλλον. Αναδείξαμε το ρόλο των σχολικών καθαριστριών. Ευτυχώς, εν μέσω της πανδημίας έγινε μια προσπάθεια από τους Δήμους και αυξήθηκε το λιγοστό προσωπικό, αλλά όχι στο επιθυμητό επίπεδο. Ο ρόλος του καθαριστή είχε υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε και στα νοσοκομεία, στα οποία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε εκπαιδεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Η πανδημία ανέδειξε ένα ρόλο που έπρεπε ήδη να έχει αναδειχθεί, αυτό του καθαρισμού και απολύμανσης, και αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν ένα λειτουργήμα, θα έλεγα. Θα πω τώρα για την πανδημία στα σχολεία, θα πω για το επόμενο κύμα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων που θα δούμε τα τελευταία χρόνια να ολοένα και να αυξάνεται, που ένα σημαντικός ρόλος να σπάσει αυτή η αλυσία της μετάδοσης είναι ο περιβαλλοντικός καθαρισμός και απολύμανση. Είμαι εδώ στην Αθήνα γιατί έχουμε πάρα πολλά υπηρεσιακά και περνούσα από ένα σχολείο και είδα πάλι αυτό το τραγικό. Συνεργεία να ντύνονται εκεί στα διαστήματα. Άνθρωποι να βάζουν την ψεκαστήρα στην πλάτη, λες και πάμε, ας πούμε, να καταπολεμήσουμε τα σιτηρά, δεν ξέρω τι, τα έντομα και τα κουνούπια, να μπαίνουν στα σχολεία. Αυτό είναι λάθος. Είπαμε, θέλει επαφή με τις επιφάνειες, δηλαδή πανάκι, η καθαρίστρια να περάσει, να καθαρίσει με το νερό και το σαπούνι και τα συνεργά περπατικά, και μετά με τη χλωρινίτσα, όσο και κάποιοι αντιδρούν, ή με αντίστοιχα άλλα πολυματικά, να περάσει επιφάνειες. Αυτό με τους ψεκασμούς στα σχολεία πρέπει σε κάποια φάση να σταματήσει, και νομίζω αν δούμε πάλι τέτοια φαινόμενα και ως Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας θα παρέμβουμε. Μάλιστα. Τώρα, πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό? Ακούσατε και την σύσταση η οποία έχει βγει ή τις παρατηρήσεις που υπάρχουν αναφορικά με την πορεία της COVID-19, όπως επίσης και άλλων λοιμόξεων. Χτυπάει το πρώτο κουδούνι την Δευτέρα, 11 του μήνα. Ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις από εσάς τους γιατρούς? Να πούμε ότι ο κύριος Λαθουράκης, Γενικός Γιατρός και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Προφανώς, για να μην αρχίσουμε να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να έχει μια συνέστηση του τι πρόκειται να γίνει και αυτή την περίοδο. Και αν μπορούσατε να μας μιλάτε λίγο πιο δυνατά, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερως για να μπορούμε να σας ακούμε. Ναι, δυστυχώς τώρα είμαι κάπου απομακρυσμένα, αλλά θα προσπαθήσω. Μπαίνουμε σε μια νέα σχολική περίοδο, προφανώς το μείγμα των λοιμόξεων, το αναπνευστικού, το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, θα είναι εκρηκτικό, όπως ήταν και πέρυσι που είχαμε ένα μείγμα γρήπης, COVID-19, RSV. Υπάρχει ο στρεπτόκοκκος, ο οποίος ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους γονείς, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τις βασικές οδηγίες βασικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς των αναπνευστικών λοιμόξεων, όπως τις είχαμε με τον COVID-19. Δηλαδή, θα πρέπει, αν ένα παιδί παρουσιάσει κάποια συμπτώματα λοιμόξεων αναπνευστικού, όπως τα γνωρίζουμε,
τα οποία τα περισσότερα είναι κοινά και για τον κόμπι και για τη Κρήτη. Και για άλλες λοιπόν, όπως βήχα, πυρετό, ανορεξία, φαρυγκά. Αν μετακινήσετε, σας ναι. παρακαλώ, ιδιαίτερος μην το κάνετε, γιατί χάνετε κάπου-κάπου ναι. το σήμα. Ναι, είναι δυστυχώς, είμαι στον δρόμο. Αν έχει λοιπόν κάποια τέτοια συμπτώματα της νόσου, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσει τις επαφές του με τα άλλα άτομα, θα πρέπει να μείνει στο σπίτι μέχρι τουλάχιστον να απομονωθεί 24 ώρες μετά τη βελτίωση και την υποχώρηση των συμπτωμάτων και την υποχώρηση του πυρετού. Αυτό είναι το βασικό περίγραμμα ώστε να αποφύγουμε την μετάδοση των λοιμόξεων σε άτομα και του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Είναι η προσοχή η οποία απαιτείται πάντα. Αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Λαθωράκη, έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα ώστε να περιορίσουμε και την μετάδοση τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα σημαντικά τα βήματα τα οποία θα πρέπει να προσέχει κάθε γονιός, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί από την δική τους την πλευρά, διότι τα παιδιά βρίσκονται πάρα πολλές ώρες μέσα στο σχολείο. Βεβαιότατα υπάρχει και εκείνο το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελλείψεις σε φάρμακα, και για να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ περισσότερο, ας είμαστε λίγο πιο πολύ προσεκτικοί. Οι ελλείψεις είναι σημαντικές και ήδη έχουν ξεκινήσει. Πέρυσι είχαμε αντιμετωπίσει ως γιατροί ένα πολύ μεγάλο θέμα με τις ελλείψεις, κυρίως στα αντιβιωτικά και σε άλλα κοινά φάρμακα κατά πολέμηση των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Έχει ξεκινήσει και φέτος να υπάρχει αυτή η έλλειψη. Πιστεύω να το Υπουργείο να λάβει τα μέτρα τα οποία έχει πει, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την χειμερινή περίοδο. Μάλιστα. Θα υπάρχει έξαρση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαθωράκη, και εσάς. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και πάλι στον κύριο Παπαδάκη. Ναι, με ένα πολύ μαζί λέτε και το κρατάω, γιατί το τονίζετε πολλάκις, κύριε Παπαδάκη, αλλά μην πάμε με υπερβάλλοντα ζήλο σε αυτές τις απολυμάνσεις. Και από την άλλη, ένα μεγάλο θέμα, και επιμένω αυτό το οποίο καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ότι εδώ υπάρχουν και φέτος αρκετά κενά, αρκετές ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία, και εδώ πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα σχολεία τώρα είναι κλειστά. Επομένως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρχει ο ιός είτε στις επιφάνειες είτε στον αέρα. Άρα λοιπόν προκαταβολικά τέτοιες δράσεις δεν πρέπει να γίνονται, γιατί το μόνο που θα έχουμε θα είναι χημικά τα οποία θα παραμείνουν στις επιφάνειες, και τα παιδιά αν δεν περάσουν οι σχολικές καθαρίστριες να καθαρίσουν τις επιφάνειες, τα πόμολα, όλους αυτούς τους χώρους, τι θα έχουμε αυτά τα χημικά. Αν και είπατε ότι ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, έτσι, από κάποια σχολεία από την Αθήνα που έχετε παρατηρήσει. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση να φωνάζουμε μια εταιρεία, ένα συνεργείο, είτε για λόγους έτσι, για τους γονείς, ένα θέατρο το είχαμε ονομάσει μέσα στην πανδημία, έναντι της αποτελεσματικότητας. Δεν χρειάζεται. Θα πρέπει οι σχολικές καθαρίστρες να περάσουν με αυτή τα δύο στάδια, τις επαφές με τις επιφάνειες, δηλαδή με τα πανιά, και μετά με το απολυματικό διάλειμμα πάλι με τρίψιμο, και όχι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Δυστυχώς, ναι, το είδα με τα μάτια μου και με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί πλέον διδαχτήκαμε πολλά πράγματα από την πανδημία και δεν έπρεπε να είμαστε στο ίδιο πάλι σημείο. Άρα, ενίσχυση όντως του προσωπικού είναι το κλειδί για να πάμε καλά για αυτή τη χρονιά, γιατί δεν θα είναι μόνο COVID, θα είναι και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα που θα χτυπήσουν προς εισαγωγικά τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και να θυμίσω ότι με το κλείσιμο της περσινής σχολικής χρονιάς είχαμε και το ΦΕΚ που δεν επιβάλλει πλέον απομόνωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε, δεν νομίζω να αλλάξει με το καινούριο σχολικό έτος. Άρα αυτό που ανέφερε ο κ. Λαφοράκης, να μην πηγαίνουν τα σχολεία που εμφανίζουν έτσι συμπτώματα λίμωξη, ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι οι γονείς για το τι πρόκειται, θα είναι το κλειδί. Γιατί αν τα παιδιά προσέρχονται στο σχολείο με συμπτώματα, και από την άλλη να μην υπάρχει ΦΕΚ που να υποχρεώνει σε πενταήμερη, θυμάστε, απομόνωση, θα έχουμε θέμα.
Πρέπει οι χώροι να αερίζονται καλά. Το μάθαμε και το λέμε και το ξαναλέμε ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις σχολικές αίθουσες, που κάποια σχολεία ακόμα είναι σε κοντέινερ, είναι μικρές οι αίθουσες, είτε να γίνεται στο διάλειμμα πολύ καλός αερισμός, γιατί αυτή η δράση μπορεί να μειώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την πιθανότητα, εάν υπήρχε κάποιο παιδί που νοσεί μέσα στην τάξη, να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα. Τα παιδιά, ειδικά τις πρώτες μέρες των σχολείων, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους, δηλαδή με τους παππούδες, γιαγιάδες, με ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο υποκείμενο νόσημα, για να τους προστατεύσουν. Είχαμε το καλοκαίρι που ήταν λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλά και σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους κρούσματα. Καταγράφηκε τώρα στην ενημέρωση τελευταία του Αυγούστου του ΕΟΔΗ, βλέπουμε μια μικρή μείωση στη θετικότητα, μια μικρή μείωση στις αγωγές. Έχουμε βέβαια μια μικρή αύξηση στους διασωληνωμένους, άρα είμαστε οριακά και δεν πρέπει το άνοιγμα των σχολείων να αυξήσει αυτή την επίδραση της πανδημίας πάλι. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει το ΦΕΚΑ που λέει ότι τα παιδιά για κάποιες ημέρες θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, εφόσον κολλήσουν κάποια ίωση, να είναι στο σπίτι, αλλά αναφέρεστε μάλλον, φαντάζομαι, στον κορονοϊό μόνο, έτσι? Αυτό που ανέφερα είναι ότι τα σχολεία έκλεισαν με μη υποχρεωτική καραντίνα. Άρα θα ανοίξουν, θεωρώ, με το ίδιο σύστημα, που σημαίνει πιο ότι οι γονείς, ασχέτως αν είναι κορονοϊός ή κάποιο άλλο νόσημα του αναπνευστικού, από τη στιγμή που το παιδί έχει πυρετό, που έχει καταρροή, που έχει κάποια άλλα βασικά συμπτώματα, να μην το στέλνουν. Ξέρω ότι τους δυσκολεύει γιατί δουλεύουν, όμως θα είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε ΦΕΚ που να υποχρεώνει κάποιο παιδί που διαγνώσκεται θετικό να παραμένει στο σπίτι. Αυτό ισχύει ξανά και πάλι όχι μόνο για τον κορονοϊό. Θα έχουμε ένα κοκτέιλ πάλι λοιμόξεων και πρέπει να το αποφύγουμε με αυτούς τους τρόπους. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και είμαστε στην Πέμπτη, που ο Σεπτέμβρης έχει 7 μία και την Δευτέρα 11 ανοίγουν τα σχολεία πρώτου κουδούνι. Ας είναι πολύτιμες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.